συμμετοχή των σημαντικότερων εκπροσώπων από την Ευρώπη και την Ελλάδα στο τομέα του φαρμάκου και της πολιτικής υγείας, ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας διοργάνωσε την πρώτη του ημερίδα με κεντρικό θέμα «Επαναπροσδιορίζοντας την αξία». Έχω σκοπό στο μέλλον να προτείνω να υπογράψουμε και ένα μνημόνιο συνεργασίας ελληνική κυβέρνηση με όλη τη φαρμακομηχανία, όπου θα ξέρουμε την επόμενη τριετία ποια θα είναι η πολιτική, ποια θα είναι τα κίνητα τα επενδυτικά και τι έχουν να περιμένουν από την ελληνική πολιτεία. Το καύσωνα ήταν αρκετά έντονος, το σύστημα υγείας πήγε πάρα πολύ καλά και γενικά πιστεύω ότι ο κόσμος συνέβαλε σε αυτό, γιατί ακολούθησε πολύ τις οδηγίες που δώσαμε από το Υπουργείο Υγείας την πρώτη μέρα. Ξέρετε, για να μπορούμε να πετύχουμε στην κλιματική αλλαγή την αντιμετώπιση αυτών που έρχονται, δεν φτάνει μόνο το κράτος, κανένα κράτος δεν μπορεί μόνο του. Πρέπει και ήδη οι πολίτες να καταλάβουν ότι τα πράγματα αλλάζουν και πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί. Είδα ότι είχαμε κάποιες πολύ δυστυχείς περιπτώσεις ξένων περιηγητών οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στην Ελλάδα. Έχασαν τη ζωή τους γιατί δυστυχώς υποτίμησαν το φαινόμενο. Το φαινόμενο δεν πρέπει να υποτιμάται από κανέναν. Πλέον οι υψηλές θερμοκρασίες θα είναι ολοένα και πιο συχνές. Οι άνθρωποι θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη αυτό το δεδομένο και να μην παίρνουν αχρίαστα ρίσκα. Σήμερα οργανώνουμε το πρώτο ΣΦΕ Summit, μια πρωτοβουλία που φιλοδοξεί να καταστεί μια πλατφόρμα διαλόγου για όλους τους εταίρους στον χώρο της υγείας. Ξεκινάει βέβαια από τη φαρμακοβιομηχανία, αλλά θέλουμε μαζί μας την ιατρική κοινότητα, τις αρχές, το Υπουργείο, την κυβέρνηση, τους ασθενείς, έτσι ώστε να βρούμε εκείνες τις συγκλίσεις που χρειάζονται για να προχωρήσουμε στο μέλλον σε ένα πιο αποτελεσματικό και βιώσιμο σύστημα υγείας που θα εξυπηρετεί όσο γίνεται καλύτερα τον πολίτη, αλλά ταυτόχρονα θα είναι και βιώσιμο και για όλους τους παρόχους σε αυτό. Well, you know, we discussed today about an innovation in the pharma, and innovation is across all of us, you know. So, and in the pharma and the healthcare, innovation it goes through to artificial intelligence, through to, you know, the different machine learnings and so on and so forth, you know. But in the pharma, particularly, you know, we talk about, you know, innovative new products. Now, if today, you know, somebody is a patient in Greece, you probably, what do you want to have? You want to have a best healthcare services, and you want to have your best product that you need. Now, being an innovative company, I think, you know, so where concerns is that today, at the European level, on a 4 years level, there is 167 products approved. But in Greece, it's only 79 out of those. So my concern would be, and any patient concern would be, if I need any of those products, how do I get these products available? And that's a bigger discussion about the overall the funding of the pharma innovation in the Greek pharma. Well, European pharma legislations, it basically they opened this subject after 20 years. And definitely, you know, there is always, in the development of this world, it's always good, you know, to look at there, you know, what can be changed and how can we improve that. But more we cannot comment right now because that's a big job for the new European Parliament that they will discuss, and pharma legislation is one of the big topics that we expect, you know, to be finalized by 2026, I guess. Το πρώτο ΣΦΕ Summit είναι γεγονός και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο, γιατί διανύουμε μια περίοδο με αρκετές προκλήσεις που θα τις βρούμε μπροστά μας και είναι μια μεγάλη ευκαιρία μέσα από αυτό το συνέδριο να έρθουν μαζί όλοι οι φορείς, ασθενείς, πολιτεία, βιομηχανία, ακαδημαϊκή κοινότητα, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις και να οικοδομήσουμε το υγειονομικό σύστημα του 21ου αιώνα. Πιστεύω ότι ναι, θα πρέπει να γίνεται θεσμός. Είναι ακόμα νωρίς, αλλά πιστεύω ότι ξεκίνησε πάρα πολύ καλά. Νομίζω ότι μέχρι τώρα η ψηφιακή μετάβαση ήταν στο επίκεντρο των συζητήσεων και γενικά η αξία της αναδεικνύεται σε οποιοδήποτε πάνελ συζήτηση και να έχουμε. Θεωρώ ότι θα πρέπει να δούμε την ψηφιακή μετάβαση σαν απαραίτητη και όχι σαν πολυτέλεια. Θεωρώ θα πρέπει να δούμε τα ωφέλη, πώς μπορούμε να βοηθήσει στην εξοικονόμηση πόρων, στην επανεπένδυση των πόρων εκεί που χρειάζεται το σύστημα υγείας, αλλά πολύ περισσότερο στο πώς μπορούμε να την κάνουμε βίωμα στην καθημερινή κλινική πρακτική. Θα ήθελα να πω ότι σαν εταιρεία είμαστε πάντα θετικοί στο να συμβάλλουμε σε πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν σαν προτεραιότητα την εξυγίανση του συστήματος υγείας και στο πλαίσιο αυτό έχουμε συνεργαστεί με την εταιρεία HealthThink, έγκριτους επιστήμονες, προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο στο πώς θα μπορούν να αξιοποιούνται τα δεδομένα υγείας.
Αυτό το πλαίσιο είναι στη διάθεση του οποιοδήποτε φορέα και περιμένουμε να δούμε πώς μπορούμε να το αξιοποιήσουμε και να το πάμε ένα βήμα πιο πέρα. Το Summit είναι μια σπουδαία προσθήκη στο διάλογο για τα οικονομικά, την πολιτική και γενικότερα την τεχνολογία στην υγεία. Έχουμε μέχρι στιγμής δει ένα εξαιρετικό πρόγραμμα, πάρα πολύ πλούσιες ομιλίες και νομίζω ότι από την πλευρά του προγράμματος, από την πλευρά της διοργάνωσης, το Summit είναι κάτι το οποίο πρέπει να μείνει και να μακροημερεύσει. Πραγματικά προσθέτει στον δημόσιο διάλογο για τα ζητήματα της πολιτικής υγείας. Το ζήτημα του πώς διαχειριζόμαστε την τεχνολογία υγείας, το σύστημα υγείας, η τεχνολογία υγείας είναι ο βασικός προσδιοριστής μιας καλύτερης και ποιοτικότερης ζωής πια σήμερα, αλλά και ο βασικός προσδιοριστής της δαπάνης υγείας. Άρα ο τρόπος με τον οποίο χειριζόμαστε την εισαγωγή, χρήση και αποζημίωση των τεχνολογιών υγείας στο σύστημα υγείας σήμερα είναι ένα ζήτημα πρώτης προτεραιότητας. Στη χώρα μας έχουμε κάνει σημαντική πρόοδο στη δημόσια συζήτηση σχετικά με τα ζητήματα της αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας, αλλά υπάρχουν πράγματα τα οποία χρειάζεται ακόμα να κάνουμε. Το βασικό ζήτημα είναι να δημιουργήσουμε, να εμπλουτίσουμε αν θέλετε την ήδη υπάρχουσα διαδικασία αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας με μια πληρέστερη διαδικασία, μια διαδικασία η οποία θα έχει ακόμα περισσότερες προβλέψεις και μια διαδικασία η οποία καταρχάς θα ταυτίζεται και θα είναι στην ίδια γραμμή με τις ευρωπαϊκές εξελίξεις στο ζήτημα αυτό και αναφέρω βεβαίως χαρακτηριστικά τον νέο κανονισμό για την αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας, αλλά και θα εμπλουτιστεί με το να αξιολογεί και άλλες τεχνολογίες υγείας εκτός από τα φάρμακα. Κάνουμε κάθε χρόνο με τη γρήπη. Όλοι κάνουμε το νέο διδρυτικό εμβόλιο. Γιατί κάνουμε νέο διδρυτικό εμβόλιο κάθε χρόνο? Γιατί παρακολουθούμε την εξέλιξη του ιού της γρήπης, τις γονιδιακές μεταλλάξεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Μάλιστα, αν ζεις στην Αμερική, κάνεις διαφορετικό εμβόλιο από ό,τι κάνεις στην Ευρώπη και κάνεις διαφορετικό εμβόλιο από αυτό που θα κάνουν όσοι ζουν στη Σιγκαπούρη ή στη Μαλασία. Γιατί ο ιός δεν μεταλλάσσεται με τον ίδιο τρόπο σε παγκόσμιο επίπεδο. Χρειάζεται επομένως να επενδύσουμε. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει 36 κέντρα παγκόσμια που παρακολουθεί αυτές τις γονιδιακές εξελίξεις. Μήπως θα πρέπει επομένως να επενδύσουμε σε παρόμοια κέντρα που θα παρακολουθούν τις εξελίξεις σε όλες τις οικογένειες των ιών που υπάρχουν? Είμαστε ιδιαιτέρως χαρούμενοι, καθώς βλέπουμε το πρόγραμμα ΙΚΟΘΑ να αρχίσει να επεκτείνεται και σε άλλα νοσοκομεία. Να πω δύο λόγια για το ΙΚΟΘΕΝ. Το ΙΚΟΘΕΝ είναι όντως μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε η εταιρεία ΡΟΣ μαζί με το Ογκολογικό Νοσοκομείο Άγιος Σάββας και ουσιαστικά αφορά τη θεραπεία κάποιων ογκολογικών ασθενών στο σπίτι. Κάτι που κανονικά, αν δεν υπήρχε αυτό το πρόγραμμα, θα γίνεται όπως γινόταν μέχρι τώρα η θεραπεία στο νοσοκομείο. Είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία, καθώς προσφέρει πολλαπλά ωφέλη πρώτα απ' όλα στον ασθενή, στην ποιότητα ζωής του ογκολογικού ασθενή, καθώς δεν χρειάζεται να πηγαίνει στο νοσοκομείο και στην άνεση του σπιτιού του μπορεί να λαμβάνει τη θεραπεία του στα τακτά χρονικά διαστήματα που πρέπει. Αλλά προφανώς έχει ωφέλη και για το νοσοκομείο, καθώς αποδεσμεύονται κλίνες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πιο σοβαρά περιστατικά, που δεν μπορούν λόγω της σοβαρότητας να γίνουν στο σπίτι, και φυσικά για το συνολικότερο σύστημα υγείας, καθώς κατά αυτόν τον τρόπο εξοικονομούνται πόροι. Είμαστε, όπως είπα πριν, στην πολύ ευχάριστη και ευτυχή έτσι, θέση να βλέπουμε το επόμενο ογκολογικό νοσοκομείο της Αθήνας να το ξεκινά, γιατί είναι πολύ σημαντικό, καθώς αυτή τη στιγμή υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις νομοθετικές αλλά και πρακτικές, τι πρέπει να κάνει μια ογκολογική κλινική πρακτικά για να το εφαρμόσει το πρόγραμμα. Εφόσον λοιπόν υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις, να παίρνουν την πρωτοβουλία και άλλες ογκολογικές κλινικές και άλλα ογκολογικά νοσοκομεία, όπως χθες είδαμε το Μεταξά, να αρχίσουν να το εφαρμόζουν, και ειδικά ένα νοσοκομείο σαν το Μεταξά που εξυπηρετεί μια ευρύτερη περιοχή και ειδικά προς τη νότια Αθήνα και δυτική, όπου εκεί νομίζω η ανάγκη αυτή της θεραπείας στο σπίτι σε πολλούς ογκολογικούς ασθενείς είναι ακόμα πιο έντονη. Αναμένεται να συνεχιστεί το πρόγραμμα και σε άλλα νοσοκομεία και σε άλλες παθήσεις? Είναι μια πολύ σημαντική διάσταση να μπορέσει να επεκταθεί. Εμείς προσωπικά από πλευράς μας, όπως ξεκινήσαμε την πρωτοβουλία να το κάνουμε, προσπαθούμε από τη στιγμή που μπήκαν όλες οι νομοθετικές ρυθμίσεις εκεί που έπρεπε να είναι, να ξεκινήσει να επεκτείνεται και σε άλλα ογκολογικά νοσοκομεία της χώρας. Οπότε είναι πολύ σημαντικό.
Λαμβάνουμε κάποια δείγματα ελπίδας ότι το σκέφτονται πολύ σοβαρά και άλλα ογκολογικά νοσοκομεία και στη Θεσσαλονίκη και στην Αλεξανδρούπολη και στην Κρήτη. Ελπίζω να ξεκινήσουν. Όπως ένα δεύτερο κομμάτι που έχουμε πάρει εμείς πάλι μια πρωτοβουλία είναι αφού είδαμε τα ωφέλη του οίκοθεν στους ογκολογικούς ασθενείς, αρχίσαμε να το διερευνούμε και σε άλλες θεραπευτικές, οπότε έχουμε πάρει την ίδια πρωτοβουλία και έχουμε παραδώσει μια τέτοια μελέτη προτυποποίησης και για τους ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας. Οπότε το έχουμε παραδώσει και αυτό στο Υπουργείο, οπότε και πάλι είναι θέμα χρόνου οι αντίστοιχες νευρολογικές κλινικές να ξεκινήσουν να το εφαρμόζουν, ειδικά σε αυτή την πολύ ευαίσθητη νόσο που έχει και κάποια κινητικά θέματα, οπότε πόσο μάλλον εκεί το να λαμβάνουν τη θεραπεία τους στο σπίτι ασθενείς θα είναι ακόμα πιο επωφελές. Η κλινική έρευνα έχει πάρα πολλά να δώσει στην Ελλάδα και για τους ασθενείς και για τους γιατρούς ερευνητές, για το σύστημα υγείας, για την εθνική οικονομία. Βούληση υπάρχει, πρέπει να συνεργαστούμε λίγο καλύτερα, γιατί είναι περίπλοκη η διαδικασία, όλοι εμείς που εμπλεκόμαστε, φαρμακευτικές, το Υπουργείο, τα νοσοκομεία, οι ιατροί, ΕΟΦ κλπ. Για να κάνουμε από κοινού μια προσπάθεια για να προχωρήσει η Ελλάδα περισσότερο στον διεθνή χάρτη των κλινικών ερευνών. Η ευκαιρία είναι τεράστια και οικονομικά αλλά και για τους ασθενείς είναι πολύ μεγάλη, έχει πολύ μεγάλη σημασία για να το καταφέρουμε. Προτάσεις έχουμε, κίνητρα πρέπει να δώσουμε, είμαι αισιόδοξος. Ποιο είναι το μέγεθος αυτή τη στιγμή σε αξία των κλινικών ερευνών και πού θα μπορούσαμε να έχουμε φτάσει? Στην Ευρώπη επενδύονται ετησίως κοντά στα 30 δισεκατομμύρια ευρώ στην κλινική έρευνα. Η Ελλάδα, απλά πληθυσμιακά ποσοστιαία να το δούμε, τις αντιστοιχούν 500 εκατομμύρια ετησίως επένδυση. Δεν είμαστε κοντά, είμαστε στο 20% και αν. Οπότε έχουμε πάρα πολύ μεγάλο δρόμο να διανύσουμε ώστε να μπορούμε, αν το δω καθαρά οικονομικά, να φτάσει η Ελλάδα εκεί που της αξίζει. Ευτυχώς στην ποιότητα, που είναι και το πιο σημαντικό, είμαστε καλοί. Αλλά όπως είπατε, στην ταχύτητα και στα οικονομικά έχουμε δουλειά να κάνουμε. Το ταχύτητα πιάνει όλα αυτά που περιγράψατε. Γραφειοκρατία, συνεργασία, συστήματα, δεδομένα. Έχουμε μια τρομερή βάση δεδομένων στην ΙΔΙΚΑ που θα έπρεπε να την εκμεταλλευόμαστε περισσότερο και για να δείχνουμε την Ελλάδα σαν παγκόσμιο παίκτη στα δεδομένα υγείας. Δηλαδή θα μπορούσαν να βγαίνουν μελέτες από τα πανεπιστήμια με βάση τα δεδομένα της ΙΔΙΚΑ πάρα πολύ συχνά. Όλα αυτά θα βοηθούσαν. Νομίζω το κύριο είναι όμως να βρούμε κατεύθυνση, πολιτική βούληση που υπάρχει σε κάποιο βαθμό, αλλά να περάσει στα στρώματα εφαρμογής. Που όπως ξέρετε στην Ελλάδα η εφαρμογή είναι από τα πράγματα που πάσχουν σε όλους τους κλάδους. Αλλά εκεί πρέπει στην εφαρμογή να τα κάνουμε αυτά που πρέπει γρήγορα και καλά.